αντιλήψεις, ως απόψεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς διαπιστώσαμε σε αυτή την έρευνα ότι υπήρχε μία πολύ μεγάλη εγκύτητα, όπως λέμε, ανάμεσα στις ιδέες που εξέφραζαν πάρα πολλά νέα παιδιά, τα οποία ψήφισαν Χρυσή Αυγή το 12. Mm-hmm. Πρώτο κόμμα, βέβαια, τότε στην νεολαία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ευτυχώς θα έλεγα εγώ, δεύτερο όμως κόμμα ερχόταν η Χρυσή Αυγή. Ως κόμμα αντίθεση, ως κόμμα τιμωρός, ως κομμάτι, όλα αυτά μαζί. Ως κόμμα που είχε να κάνει με τη μη αγορά εργασίας. Θυμός, αγανάκτηση, πάρα πολύ μεγάλη, αδιέξοδο στην αγορά εργασίας για αυτά τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Η αίσθηση ότι δεν ακούγεται η φωνή τους, ότι η μεγαλύτερη γενιά και δεν τους ακούει και τους έχει προδώσει. Άρα τα προβλήματα τους παραδίδει μια κρίση δηλαδή, η οποία μπορούν να εισακούγονται σε αυτές τις ομάδες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ διαπιστώσαμε, επειδή κάναμε και διαγενειακές συνεντεύξεις και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, με τα παιδιά του σήμερα, τους γονείς τους που ήταν η γενιά του Πολυτεχνείου της Μεταπολίτευσης και παππούδες ή γιαγιάδες εν ζωή που μας πήγαιναν πίσω στην κατοχή και στον εμφύλιο, ότι υπήρχε μία τάση όταν πήγαινε κανείς πίσω-πίσω να βρίσκει μία συμμετοχή της οικογένειας, και η οικογένεια εδώ φαινόταν να παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ σοβαρό ρόλο, που είχαν σχέση με φασιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Άρα υπήρχε μια γραμμική σχέση. Άρα λέτε. Υπήρχε μια σχέση, και θα έλεγα ότι αυτό που λέμε τώρα έσπασε το αυγό του φιδιού, και το φίδι πλέον κυκλοφορεί, σέρνεται έρπη, θα έλεγα, ανάμεσά μας. Είναι κάτι το οποίο προετοιμαζόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς εγώ θεωρώ ότι δεν είναι η αιτία τα μέτρα λιτότητας, ήταν η αφορμή όλη αυτή η κατάσταση των μέτρων λιτότητας. Και εκεί βέβαια αυτές οι επιλογές έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Στοιχεία μη ενημέρωσης που έχουν να κάνουν με το μορφωτικό επίπεδο σε έναν βαθμό των παιδιών. Την ιστορική τους προσέγγιση ή όχι με τέτοια γεγονότα. Παρότι είχαμε πάρα πολλά στη χώρα μας. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, γιατί εμείς βρήκαμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, ένα πολύ μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά την ιστορική γνώση και πώς αυτή μεταδίδεται στο σχολείο. Το σχολείο δηλαδή εκεί έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν θέλω να τα ρίξω στους εκπαιδευτικούς, δεν προλαβαίνουν καν με το κυνήγι της ύλης να μπουν στη νεότερη, στη σύγχρονη και στην ακόμη πιο σύγχρονη ιστορία μας. Αλλά διαπιστώσαμε ένα πολύ μεγάλο κενό, και θα σας έλεγα επίσης και μια έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων, δηλαδή ακούνε περισσότερο, έστω και μέσα από αυτές τις ένοχες σιωπές που υπάρχουν στην ελληνική οικογένεια γύρω από τα θέματα του εμφυλίου, του πολυτεχνείου, της δικτατορίας κτλ. Ακούνε εντός εισαγωγικών περισσότερο τις οικογενειακές αφηγήσεις. Εμπιστεύονται. Και κάτι το οποίο είναι βιωματικό, και λιγότερο αυτό που λέει το βιβλίο της ιστορίας, με έναν, ας το πω έτσι, μερικές φορές ξύλινο λόγο ή με έναν ξερό τρόπο κτλ. Εμπιστεύονται σε αυτό την οικογένεια μας, λέει. Πρόεδρε Χρυσόπουλε. Και βέβαια να σημειώσω κάτι εδώ. Η Χρυσή Αυγή δεν έκανε καθόλου λάθος όταν επέλεξε από πολύ νωρίς, και αυτό το διαπιστώσαμε, μια μεγάλη διείσδυση στους σχολείς. Να παρεσφρήσει στα σχολικά συγκροτήματα. Στα σχολεία, στα γυμναστήρια, στις κατασκηνώσεις, στους αθλητικούς χώρους. Αυτή ήταν μια τακτική πάρα πολύ, θα έλεγα, κύριε Χρυσόπουλε, έχετε ανάλογη ανάλυση των δεδομένων? Ναι, συμφωνώ απολύτως, και θέλω να επισημάνω ακριβώς πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Κορνέου, ότι όλοι μας έχουμε την τάση να κοιτάμε έτσι αυτού του τύπου τις ιδεολογίες σαν κάτι έξω από εμάς, σαν κάτι πραγματικά εξωγήινο. Ο φασισμός, ο ναζισμός, όλες οι ιδεολογίες της άκρας δεξιάς στην ιστορική τους διαδρομή ανήκουν στην πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης. Δεν είναι πολιτική εξωγήινη. Ανεξάρτητα αν εμείς νιώθουμε ένα πεταξάμιν απέναντι στις τερατώδεις δοξασίες τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα ως φαινόμενα ξένα. Είναι φαινόμενα τα οποία μας είναι ιστορικά, πολιτικά, οικεία φαινόμενα. Το ένα είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτά που είπε η κυρία Κορονέα ακριβώς συγκροτούν όλη την επιχειρηματολογία για ποιο λόγο μας είναι οικεία. Μας είναι οικεία στη μικρή μας βιωματική ιστορία, μας είναι οικεία στις οικογένειες, μας είναι οικεία στην ιστορία μας, στην παράδοσή μας και πάει λέγοντας. Το δεύτερο που θέλω να πω και να επισημάνω είναι κάτι το οποίο επίσης ακούστηκε και θέλω και εγώ να το ενισχύσω. Τις σχέσεις της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, της λιτότητας με την πολιτική και την εκλογική εδραίωση της Χρυσής Αυγής. Ακούστηκε, κυρίως στα πρώτα χρόνια της κρίσης, ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, το οποίο
παίρνει την ευκαιρία εξαιτίας της κρίσης και πολιτικών. Αντισυστημικό. Αντισυστημικό και γι' αυτό το επέλεγαν και αρκετοί. Η άποψή μου είναι ότι. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι ένα απλό κόμμα διαμαρτυρίας. Διότι για κόμματα διαμαρτυρίας ακούγαμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας αυτά. Είναι κόμματα τα οποία δείχνουν πολιτικές στρατηγικές οι οποίες υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένες αναλύσεις ή ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς θέλουμε τη χώρα μας. Το πιο βασικό είναι να δούμε ότι αυτή η ιστορία της άκρας δεξιάς, η οποία σήμερα εκφράζεται μέσα από τον πιο ακραίο τρόπο δια της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, και αυτό είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα στην ιστορία, είναι ότι η άκρα δεξιά έχει ένα ιστορικό βάθος στην Ελλάδα. Έχει ένα ιστορικό βάθος στην Ευρώπη. Η άκρα δεξιά δεν είναι όπως ένας πολιτικός εξωγήινος, ο οποίος εμφανίστηκε στον Άγιο Παντελεήμονα το 2010. Τέτοιου είδους αναλύσεις είναι εξαιρετικά επιφανειακές και επικίνδυνες σε ό,τι αφορά την κατανόηση του φαινομένου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όχι απλώς έχει αυτό το ιστορικό βάθος, αλλά έχει και μια ιδεολογικοπολιτική διείσδυση στους όμορους χώρους της. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Κοροναίου στην αρχή είναι ότι οι δοξασίες πάνω στις οποίες συγκροτείται η πολιτική στρατηγική και η ταυτότητα του χώρου αυτού δεν είναι εντελώς ξένες και από άλλους χώρους. Ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο σεξισμός είναι ιδεολογίες οι οποίες μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχουν ηγεμονικά χαρακτηριστικά όχι μόνο στον χώρο της ναζιστικής νεολαίας. Φυσικά εκεί πέρα απασφαλίζουν και εκφράζονται με τον πιο επιθετικό και επικίνδυνο τρόπο. Αλλά είναι ιδεολογίες τις οποίες τις βλέπουμε παντού. Ακριβώς. Διατρέχουν όμως. Λοιπόν, αλλά είναι ιδεολογίες που διατρέχουν το πολιτικό φάσμα και απλώς εκεί λειτουργούν απροσχημάτιστα, χωρίς αυτολογοκρισία και χωρίς αίσθηση ότι είναι κάτι κακό. Εκεί πλέον αποκτούν χαρακτηριστικά ιδεολογικής ηγεμονίας και ηθικής. Νομίζω ότι αυτά διακρίνουν την ακραδεξιά. Η κρίση έρχεται σαν τη θριαλίδα, τα απασφαλίζει, τα δυναμώνει και τα εδραιώνει. Αυτό συνέβη. Κύριε Κοροναίου, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Στόπουλος στο βάθος που έχει το άκρο αυτό της ακραδεξιάς, πώς όμως ενώνεται με τις νεαρές ηλικίες? Δηλαδή, θέλαμε να δούμε αν έχετε μια μεγαλύτερη, ευρύτερη ανάλυση πάνω στην διασύνδεση αυτού του ιστορικού βάθους με τις νεότερες ηλικίες. Ναι, έχουμε και θα έλεγα ότι πάντα και ιστορικά ο φασισμός, αυτό που λέμε ο ιστορικός φασισμός, είχε πάντα μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε σχέση με την νεολαία. Δηλαδή πάντα οι φασίστες και οι ναζιστές ανέπτυξαν ένα λόγο που έλεγε η νεολαία, αυτό που λέμε όλη η νεολαία είναι το μέλλον. Δεν το έλεγαν μόνο στα λόγια, πραγματικά το πίστευαν και πραγματικά με έναν τρόπο έκαναν πολύ συστηματικά αυτό που δεν κάνει ίσως η άλλη πλευρά, θα έλεγα, να μεταφέρει τις ιδέες της με έναν τρόπο πιστικό, να κάνει δηλαδή μία προπαγάνδα και συγχρόνως να δίνει κάτι το οποίο οι νέοι το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα, δηλαδή να δίνει αυτό που λέμε ακτιβιστικές δράσεις, μία ενέργεια, μία δράση, η οποία ξέρετε έχει να κάνει πάρα πολύ και με ένα συγκινησιακό κομμάτι, με ένα κομμάτι του πώς να εκφράσω αυτό το θυμό, αυτή την απογοήτευση, αυτό που με πνίγει, αυτό που νιώθω ότι η μεγαλύτερη γενιά μου φόρτωσε μια σειρά προβλήματα που τώρα καλούμαι εγώ ως νέος να αντιμετωπίσω χωρίς να έχω και το πρόσφορο έδαφος για να τα αντιμετωπίσω αποτελεσματικά. Άρα χρησιμοποιούν πάρα πολύ το συγκινησιακό κομμάτι. Εμείς αναλύσαμε στις έρευνές μας επίσης τα τραγούδια τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν δει κανείς τα τραγούδια τα οποία χρησιμοποιεί η άκρα δεξιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, τα φασιστοτράγουδα. Πολλοί από αυτούς ήταν μέλη σε μπάντες νεολαϊστικές, όπως ο Κιάδας και άλλοι, και έγιναν στη συνέχεια οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Άρα το τραγούδι είναι κατεξοχήν συγκινησιακό μέσο επικοινωνίας. Χρησιμοποιούν λοιπόν πάρα πολύ τα σύμβολα, οι σημαίες που βλέπουμε εδώ, τα διάφορα σύμβολα, η δύναμη, η σωματική δύναμη, το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε κυρίως επίσης με κάτι το, θα έλεγα, που έχει να κάνει με την αρενοπότητα, με τον ανδρισμό, παρόλο που για πρώτη φορά στην ιστορία, αυτό θα είναι μια άλλη εκπομπή που θα καλείστε γυναίκες και άντρες, δεν θέλω να είμαι εγώ από την άλλη πλευρά να κάνω σεξισμό, έχουμε όλο και περισσότερο γυναίκες να αναλαμβάνουν τα ηνία, να έχουν υψηλές ηγετικές θέσεις στα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν είχαμε ποτέ άλλοτε γυναίκες, και δεν εννοώ μόνο τη Μαρίν Λεπέν, αλλά και πάρα πολλές γυναίκες που είναι στα κόμματα. Γενικά πάντως βλέπουμε γυναίκες. Κύριε Χριστόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με αφορμή το γεγονός ότι η πιο ψηλή καταγραφή ήταν αυτό το 7% στις εκλογές του 2012, από εκεί και πέρα υπήρξε αρκετός χρόνος ο κόσμος να ενημερωθεί,
να δει τις δράσεις σε όλα τα επίπεδα και τα ακραία επίπεδα. Από εκεί όμως μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να διαφοροποιείται, ο κόσμος να μην ήξερε. Φαίνεται ο κόσμος ξέρει και κάπου αρχίζει να σταθεροποιείται εκεί. Επομένως, η πολιτεία πώς έρχεται εδώ να αντισταθμίσει όλα αυτά που λέγαμε, όλες τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Κορονέου. Στο Χαστούκι που δέχθηκε η Ελιάνα Κανέλη από τον Ηλία Κασιδιάρη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι το επικρότησαν. Ώστε να μπορέσει να τραβήξει τα παιδιά. Και κάποιοι δεν κάναν τίποτα. Ναι. Και κάποιοι δεν κάναν τίποτα. Βεβαίως. Και κάποιοι δεν κάναν τίποτα. Ελάτε κύριε Στοπλή. Τι κάνουμε σήμερα, τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως σωστώς επισημαίνετε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρω, δεν ήξερα κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Όλοι ξέρουν. Και εμείς ξέρουμε ότι ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, γνωρίζοντας, ανήκουν σε αυτό το χώρο. Αυτό σας το λέω διότι ξέρετε παλιότερα, ας πούμε, στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, 70, 80, 90, έλεγε ο άλλος αυτός είναι φασίστας. Mm. Και εννοούσε ότι αυτός είναι δεξιός ή πολύ δεξιός. Λοιπόν, αυτά είναι λάθη. Και αυτά δείχνουν πόσο κοντά ποδάρια έχουν αυτού του τύπου οι πρόχειρες θεωρήσεις. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε γενικά με έναν αφορισμό του τύπου αυτοί είναι φασίστες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα το οποίο καταστατικά εμπνέεται από τις αρχές του εθνικοσοσιαλισμού. Αυτά έχουν αποδειχτεί κατά τη διαδικαστική διαδικασία. Άρα νομίζω ότι παρέλει και αυτή τη στιγμή να δείξουμε για ποιο λόγο αυτό συμβαίνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι παρείας, δεν είναι ένα κόμμα δηλαδή το οποίο ήθελε να μείνει στα ποσοστά τα οποία είχε καθ' όλη τη δεκαετία του 90 και να μείζουν τιμή με τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στο έκτο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα και έκανε για πρώτη φορά μια εκλογική εφόρμηση στις δημοτικές εκλογές, όπου εδραίωσε την παρουσία του στο έδαφος. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ζωτική σχέση με το έδαφος, με το χώρο, ελέγχει το χώρο. Πάντα αυτού του τύπου τα κόμματα έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο, όχι τον πολιτικό χώρο, τον πραγματικό χώρο, το χώρο, το έδαφος. Έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί και ύστερα άρχισε να εδραιώνεται εκλογικά με αποτέλεσμα αυτήν την μείζον αλλαγής στις δύο εκλογές του 2012 που φτάσαμε στο 7%. Ακόμα μέχρι σήμερα η Χρυσή Αυγή δεν έχει περάσει το 7%. Mm-hmm. Δεν λέω ότι πρέπει να εφησυχάζουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η δίκη από μόνη της, παρά την αργοπορία της, παρά τα άπειρα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί και έχω την αίσθηση ότι έχουν συζητηθεί και κατά τη διάρκεια ήδη της ημέρας, έχει τα αποτελέσματά της. Δεν μπορούμε να υποτιμάμε τη σημασία που έχει μια δίκη όταν η ηγεσία ενός κόμματος βρίσκεται υπό πολιτικό ρόλο, λοιπόν. Βλέπω λοιπόν, πάντως ότι η δίκη συγκρατεί με κάποιον τρόπο την εκλογική δυνατότητα. Η απάντηση κατά δίκη θα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Χριστόπουλο, τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.